Καλημέρα σας. Θα ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που έχει υποστεί ήδη, αλλά και που θα υποστεί για το υπόλοιπο της ημέρας, λόγω της 24ωρης απεργίας μας, και ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Κυρία Πετράκη, να σας ρωτήσω αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, ότι υπάρχει ένα ερώτημα, διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες για άδικη οριζόντια φορολόγηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ερώτημα όταν δηλώνουν είτε μηδενικά εισοδήματα, είτε εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας για πάρα πολλά έτη, πώς ζουν. Αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει οφθαλμοφανής φοροδιαφυγή. Δεν ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιον θέλεις να τον μαγκώσεις, να το πούμε, για τη φοροδιαφυγή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ανακαλύψεις. Έχει αναλογιστεί ο κύριος Χατζηδάκης τα έξοδα που έχουμε στην καθημερινότητά μας? Εμείς κατευθείαν σε καθημερινή βάση πληρώνουμε φόρους άμεσα στην κυβέρνηση. Βάζουμε πετρέλαιο, το φόρο κατανάλωσης το αποδίδουμε κατευθείαν στο κράτος. Έχουμε συνεργεία, έχουμε ασφάλειες, έχουμε πράγματα τα οποία είναι έξοδά μας. Αυτή η επιχείρηση με κάποιο τρόπο λειτουργεί. Κυρία Πετράκη, αυτά τα έξοδα και τους έμεσους φόρους τους πληρώνουν όλοι οι πολίτες, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι. Πρέπει να σκεφτείτε ότι. Και οι επαγγελματίες τα εκπίπτουν, μάλιστα, ναι. Είναι καθημερινά, βάζω πετρέλαιο, δεν είναι ένα γιοταχή το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε 10 μέρες. Στην καθημερινότητα είναι 50-60 ευρώ για να βγει η βάρδια, για να μπορέσω να δουλέψω. Λοιπόν, όλα υπάρχουν επαγγελματικές δαπάνες που δικαιολογούνται όμως, κυρία Πετράκη. Ναι, όχι όλα τα πράγματα, όχι όλα. Οριζόντια, και να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για οριζόντια φορολόγηση. Είναι δυνατόν να έχω τον ίδιο όγκο δουλειά στην Αθήνα με τον ίδιο όγκο δουλειά σε κάποια επαρχία που ίσως να κάνει να δει πελάτη ώρες αμέτρητες? Υπάρχουν νησιά τα οποία κλείνουν για 6 μήνες. Δεν δουλεύουν. Δουλεύουν 2 και 3 μήνες το χρόνο. Αυτοί είναι η ίδια. Πρέπει να έχουν την ίδια φορολογία. Επίσης, έχουμε την ιδιαιτερότητα το ότι εμείς δεν είμαστε όλοι με 100% ποσοστό ιδιοκτησίας. Είμαστε με 25, με 50 ή διάφορα ποσοστά που μπορεί σε ένα ταξί. Άλλοι έχουν αποκληρονομιά, που είναι τελείως διαφορετικά. Άλλοι απλά τα εκμεταλλεύονται. Είναι ιδιαιτερότητες, πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Κυρία Πετράκη, οι περίπου 30.000 οδηγοί ταξί, έτσι όπως εμφανίζονται τουλάχιστον στα στοιχεία της ΑΔΕ, αν κάνει κανείς την διαίρεση δια 12, φαίνεται να ζουν με λιγότερα από 300 ευρώ το μήνα. Αν χρειαστεί, όντως θα μείνουμε με 300 ευρώ. Και αν βγάζαμε τα λεφτά που όντως λέει η κυβέρνηση, κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα χρωστούσε στο ΕΦΚΑ, δεν θα έκανε, πώς το λέμε, διακανονισμό στην εφορία για να μπορέσει τουλάχιστον να ανταπεξέλθει προς το κράτος. Κυρία Πετράκη, μπορεί κάποιοι όντως... Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε. Κυρία Πετράκη, μπορεί κάποιοι όντως να ζουν όχι με 300 και με 0 ευρώ το μήνα και με δανεικά, αλλά είναι λογικό, είναι δυνατόν, λέτε εσείς, ο μέσος όρος των επαγγελματιών στον κλάδο των ταξί να ζει με 300 ευρώ το μήνα όλοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΔΕ? Προκύπτει. Το θέμα είναι να τα βάλει όλα κάτω και να τα δει ένα προς ένα. Δεν είπε κανείς να μην φορολογηθούμε. Να φορολογηθούμε βάσει αυτών που πραγματικών αριθμών. Όχι με βάση. Εμένα 3 μήνες η πανδημία κλείστηκα. Ποιος εμένα θα μου υπολογίσει 3 μήνες? Δουλειές που δεν υπήρχαν καθόλου. Τον κόσμο τον έκλεισε μέσα στο σπίτι. Εγώ αν δεν κινηθεί ο κόσμος, δεν έχω δουλειά. Εγώ αν μπω στο συνεργείο, δεν έχω δουλειά. Αν πάθω ένα ατύχημα, δεν με καλύπτει κανένας. Τι προτείνετε, πώς να φορολογηθείτε? Τι προτείνετε, πώς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα? Πώς να φορολογηθείτε? Θα το δούμε πάνω στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή με την Μποϊάτα έχουμε καταθέσει προτάσεις. Τις έχουν συζητήσει. Το καλύτερο που είναι να κάνουν να δουν και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχει στο επάγγελμά μας και έτσι θα δουν την σωστή λύση και το σωστό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, με αυτό το φορολογικό που έρχεται, είναι η καταστροφή μας. Αν δεν υπάρξουν αλλαγές ουσίας σε αυτό το φορολογικό, τι θα κάνετε? Θα επιμείνετε σε κινητοποιήσεις, θα τις επεκτείνετε? Εννοείται, θα ακολουθήσουμε
Όλοι μαζί έχουμε οικογένειες, πρέπει να μεγαλώσουμε παιδιά. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν την ανάγκη της ψυχής μας και για το μέλλον τους. Αυτό πρέπει να γίνει. Πάντως, με βάση αυτές τις πληροφορίες που διαραίουν, τουλάχιστον οι όποιες βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι σημειακές, κυρία Πετράκη. Δεν θα είναι ουσιαστικές. Μέχρι την τελευταία στιγμή και μέχρι τη συζήτηση των ανθρώπων που με ειδικούς, η πορεία έχει πάει με πραγματικά γεγονότα, με στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει σωστές προτάσεις. Άρα θα δώσει την κανονική βλέψη, τη σκέψη, πώς μπορούμε να δούμε και να λύσουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Κυρία Πετράκη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι δύσκολη επικοινωνία, όσο αντιλαμβάνεστε. Συγγνώμη να ακούτε και φασαρία. Είμαστε στην πορεία αυτή τη στιγμή, καθοδόν από την Πατησίων, για το Σύνταγμα. Μάλιστα, για το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταλήξει η πορεία. Ναι, και πάλι συγγνώμη στο επιβατικό κοινό από εμάς, από όλους τους επαγγελματίες, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και ότι και εμείς έχουμε παιδιά και πρέπει να τα μεγαλώσουμε.